απογοητεύει το έγκλημα. Έχει τον τρόπο να μας επιτρέπει να διεισδύουμε στο σκοτεινό μυαλό του ήρωα και καταφέρνει να εξαγνίζει τον εκάστοτε κακό. Ο λόγος για το σκηνοθέτη των επιτυχιών, Πάνο Κοκκινόπουλο. Επιτυχία και αποτυχία είναι δύο φωνήντα. Διαφορά. Μετά από 40 χρόνια ξαναγυρίζω από εκεί που ξεκίνησα. Γιατί το κλείνω και μη ζωή. Το θέατρο φοβόμουν να τα ακουμπήσω. Αλλά εντάξει. Για όλα υπάρχει μια αρχή. Τουλάχιστον δεν υπάρχει πια. Τουλάχιστον σε πλασία δεν υπάρχει πια. Για σώψετε η κρίση. Η κρίση μέσα σε όλα αυτά που έκανα, έκανε και μεγάλα καλά. Έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή σε ανθρώπους που σκέφτονται, που είναι δημιουργικοί, αντί να βλέπουν τηλεόραση, αντί να αγοράζουν αυτοκίνητα, αντί να σκέφτονται τι ρούχο θα βάλουν και συγγνώμη, αλλά την κόμμα θα ρίξουν. Δηλαδή πώς θα πάνε στα μπουζούκια και πώς θα ξοδέψουν και πώς θα φανούν. Δηλαδή από μια καταναλωτική μανία η οποία είχε κυριεύσει αυτό το λαό, ας πούμε, μέχρι το 2009, ίσως είναι μια ευκαιρία να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας λίγο και αυτή την κατάρα που μας κυνηγούσε, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια της καταναλωτικής τρέλας. Κάποια στιγμή έπρεπε να καταλάβουμε ότι με αυτόν τον τρόπο πορνεύουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή κάποτε θα τα πληρώσουμε αυτά. Δεν γίνεται να γίνονται 45 σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση σε άλλα 8-9 εκατομμύρια. Πάνε για πάρα πολλά. Θα ξανάρθουν αστέρες, θα γίνονται 2-3. Υπάρχουν διάφοροι στην τηλεόραση διάτοντες αστέρες. Όσο γρήγορα ανεβαίνει, τόσο πιο γρήγορα πέφτει, ξέρετε. Ένα ο οποίο ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη γίνεται διάσημο επειδή είναι ωραίο, επειδή δεν ξέρω τι, επειδή έκανε ένα σκάνδαλο, έτσι ήταν να το πρωί, θα πει κάτω. Άλλοι πάνε σπίτι του, άλλοι γίνονται δήμαρχοι, άλλοι δεν ξέρω τι. Κεφάλαιο οικογένεια. Έχω δύο γάμου, δύο διαζύγια και δύο παιδιά. Τα οποία είναι μεγάλα παιδιά πια και έχω και πολύ καλή σχέση με τις μονάδες. Δηλαδή η Μπέση Βουδούρη που είναι η μητέρα της κόρης μου είμαστε συνέτεροι και είμαστε αδέλφια. Δηλαδή έχουμε κοινούς λογαριασμούς και να φτάσουν. Έχουμε 20 χρόνια διαζύγιο, αλλά είμαστε τέλεια μας. Όταν αγαπάς κάποιον, μπορεί να χωρίσει ο έρωτας, να τελειώσει ή οτιδήποτε, αλλά αγαπημένη, γιατί να φύγει. Και όταν έρθει και ένα παιδί με τον άλλον, γιατί να έχει τσακωμένο. Δηλαδή, παρανοϊκό. Πώς είσαι τα μπαμπάς? Δεν νομίζω ότι είμαι καλός μπαμπάς. Αν και με την κόρη μου έχουμε ανακτήσει καλές σχέσεις. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί πάντα υπάρχει κάτι που αισθάνομαι ότι κάτι δεν έχω κάνει. Κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Και οφείλω να σας πω ότι όταν ανέβηκε το έργο, το μεγάλο μου άγχος δεν ήταν αν θα αρέσει. Αν θα αρέσει την κόρη μου ήταν. Και αυτή με βρει συνέχεια τις δουλειές μου. Τώρα τα τελευταία χρόνια ξανά ζεστάναμε τις σχέσεις μας. Γιατί όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, πάντα το παιδί υφίσταται την έλλειψη. Και η έλλειψη μετατρέπεται σε θυμό. Και ο θυμός καταλαγιάζει μετά. Πώς αντιδράτε όταν τα μέσα ασχολούνται με την προσωπική σας ζωή? Τι ενδιαφέρει τον κόσμο, τι σκέφτομαι, τι σχέσεις της δικές μου. Τι ενδιαφέρει, τι είμαι εγώ, κάνα στάρ της τηλεόρασης? Το πρώτο του σκηνοθετικό εγχείρημα στο θέατρο είναι η παράσταση Frozen. Δεν είναι thriller, όπως με έχετε συνειδήσει, δεν είναι... Αλλά έχει να κάνει με ανθρώπους που ξεπερνάνε πάλι τα όρια τους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και Παναγιώτα μου, τον παρακολουθούσα.